πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να κερδίζει η ομάδα. Να κερδίζει η ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, είναι από εκείνες τις νίκες που λέμε ουφ, κέρδισε η ομάδα, πάμε παραπάνω, παρακάτω, γιατί χρειαζόταν ένα νικηφόρο σερί. Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία αποτελέσματα στην Τούμπα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια καλή ομάδα. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε. Σίγουρα έχουμε κάνει και πολύ καλύτερα παιχνίδια τους προηγούμενους μήνες. Όμως νομίζω είναι μια νέα αρχή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με καλύτερο ρυθμό συνέχεια. 1-0 το ημίχρονο, πολύ γρήγορο γκολ στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δύσκολα πράγματα και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Τα κατάφερε. Πού πίστευες ότι κέρδισε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας επηρέασε αυτό το γκολ. Αλλά νομίζω στη συνέχεια είχαμε τα ψυχικά αποθέματα να προσπαθήσουμε. Ήρθε αυτό το γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και το σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε και κερδίσαμε. Η συνέχεια λέει στον Τόρκο. Ένα παιχνίδι που εσύ έχεις παίξει σε γερμανικά και λίγο με τη χαμηλά τα σάιντρα. Μπορείς να βάλεις το κλίμα γενικότερα του συμπαίκτες με την έννοια 70.000 κόσμου. Σπάνιο πάω παίζει το γήπεδο. Πάτε εκεί να το χαρείτε ή να παίξει και να εκπροσωπήσει τον Πάο σαν να διεκδικεί την πρόκληση? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να πάμε εκεί για να μαζέψουμε εμπειρίες. Έχουμε πάρα πολλούς νέους παίκτες στην ομάδα μας, οι οποίοι είναι σημαντικό να δουν αυτό το γήπεδο αλλά και όλη την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάποια σημασία βαθμολογική, όμως είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε εκεί, να παίξουμε για τον ΠΑΟΚ, να διαφημίσουμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λένε ότι μια ομάδα μεγαλώνει. Προσωπικά το χάρηκα στον κόλλη να κάνει το χρειαζόσουν ή θεωρείς ότι όποιος και να το βάζει? Κοιτάξτε, σίγουρα χαίρομαι όταν βάζω γκολ, ειδικά όταν συνοδεύεται με νίκη. Δεν χάρηκα το ίδιο δηλαδή τον γκολ μου στον Ηρακλή, που σοβαριστήκαμε στο τέλος. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι η ομάδα να κερδίζει. Θα ήθελα να αφιερώσω όμως σήμερα αυτό τον γκολ στον Νίκο τον Τζιρέλα, το φυσικοθεραπευτή της ομάδας μας επί σειρά ετών, είναι 19 χρόνια νομίζω στην ομάδα, ο οποίος σήμερα το πρωί έχασε τη μητέρα του. Το μάθαμε πριν από το παιχνίδι, ήμασταν όλοι λυπημένοι και νομίζω ότι αξίζει να του αφιερώσουμε τη νίκη και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να είναι κοντά μας και να μπορέσει με αυτή την αφιέρωση να νιώσει λίγο καλύτερα.